Και σήμερα θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον επικεφαλής του SL Press, το Σταύρο το Λιγερό. Διότι όπως μου στείλε εδώ ο άλλος ο Νίκος, την ώρα που συμβαίνουν αυτά τη σουργελοποίηση στην Ελλάδα, πανταχώθεν σε όλους τους χώρους, στην Ισπανία και μόνο υποψία από τον οργανισμό «Καθαρά Χέρια» ότι η σύζυγος του Πρωθυπουργού Σάντσεθ ενδέχεται να χρησιμοποίησε το ότι είναι σύζυγος του Πρωθυπουργού για να χρηματοδοτηθεί μεταπτυχιακό της πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο που είναι αυτή το έτρεχε, τον οδηγεί μάλλον τη Δευτέρα να ανακοινώσει παρέτηση. Στην Ελλάδα απλά θα ήταν, μου λέει Γιώργο, Πέμπτη, γιατί χθες έσκασε αυτό. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ένα κοντράστ αυτό, που είπε ο ακροατής. Και είναι μόνο αυτό? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Πολλά, αν κοιτάξει κανείς γύρω του, θα δει πάρα πολλά. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε στην κατάσταση ως εξής. Θα σε ευνηδιάσω, αν και δεν ευνηδιάζεις. Ενώ έχουμε αυτή την εικόνα στο εσωτερικό της χώρας, εχθές στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στα Σκόπια, και έρχονται και οι βουλευτικές, το λεγόμενο εθνικιστικό Βέμερο κατήγαγε για την υποψηφιότητα προέδρου το διπλάσιο ποσοστό από τους αντιπάλους του και μάλλον στο δεύτερο γύρο μαζί με τις βουλευτικές θα κάνει και περίπατο. Και είναι το κόμμα που είπε ότι εμένα δεν με δεσμεύει καμία συμφωνία με την Ελλάδα, Μακεδονία θα το λέω. Είναι αληθές και αυτό ισχύει από την πρώτη στιγμή που συζητιόταν η συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να πω ότι δεν πραγματοποιεί, δεν κάνει μια μεγάλη στροφή το ΒΜΡΟ. Το ΒΜΡΟ είναι συνεπές. Εμείς απλώς δεν βλέπαμε τον κίνδυνο ή δεν θέλαμε να το δούμε πιο σωστά. Υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά αυτός ο κίνδυνος υπάρχει έτσι αλλιώς, γιατί πέρα και έξω από ποια θέση έχει ο καθένας για τη συμφωνία των Πρεσπών, εγώ ήμουν αντίθετος, πρέπει να πω. Και όχι γιατί πιστεύω στο ούτε Μακεδονία το παράγωγα, αλλά διότι αυτή η συμφωνία ήταν λάθος. Εάν ακόμα αποδεχθούμε Βόρεια Μακεδονία, δεν μπορεί να λες, ας πούμε, την Ιθαγένεια να την ορίζεις μακεδονική και τη γλώσσα μακεδονική. Αλλά ποιος ενδιαφέρθηκε αν εφαρμόστηκε η συμφωνία των Πρεσπών από την πλευρά των Σκοπίων? Ποιος? Κανείς. Η Ελλάδα πάντως όχι, παρότι έχει το άμεσο συμφέρον, είναι εμπλεκόμενη. Τα Σκόπια δεν εφάρμοσαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν εφάρμοσαν δηλαδή τις λίγες υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει. Και τώρα βεβαίως, όπως είπες, έρχεται το ΒΜΡΟ, το οποίο είναι ξεκάθαρα απέναντι. Και ευτυχώς που υπάρχει και η υπόθεση με τη Βουλγαρία, την οποία θα έπρεπε να έχει αξιοποιήσει η ελληνική διπλωματία, αλλά άλλα λόγια τώρα. Άλλα λόγια. Ναι. Να πω ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν ήταν με τη συμφωνία των Σκοπίων, όμως όταν ήρθε στα πράγματα δεν εφάρμοσε καν τα μνημόνια συνεργασίας που είχαν μια δεσμευτικότητα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, τέλος πάντων. Ούτε αυτά φέραμε προς ψήφιση. Είναι κλασικός κεροσκοπισμός, αγαπητέ Γιώργο. Η Νέα Δημοκρατία ήταν εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, όπως εγώ και εσύ και πολύ περισσότεροι Έλληνες. Πολύ περισσότεροι Έλληνες. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έκανα τίποτα ούτε για να τη διορθώσει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο όταν έχει υπογραφεί μια συμφωνία που δεσμεύει το κράτος, την Ελλάδα δηλαδή. Δεν δεσμεύει απλώς μια κυβέρνηση. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση των Σκοπίων, βέβαια. Mm. Αλλά εκεί τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά και θα το δείτε. Δηλαδή θα προσπαθήσει το ΒΜΡΟ να αντιτινάξει τον αέρα, έχοντας πια πάρει όσα ήθελε. Γιατί τώρα έχουν κατοχυρωθεί ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε μια απολύτως καιροσκοπική, οπορτουνιστική διαχείριση του συστήματος. Αν ήταν πραγματικά εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, θα είχε κάνει άλλα πράγματα από αυτά που έκανε, πέρα από τα πρωτόκολλα. Τώρα, το αφήνω αυτό το θέμα, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό και επανέρχομαι. Όχι, το λέω και δεν μιλάω γενικά και περιμένα. Θα είχε φροντίσει να καταγγείλει όλες τις πράξεις των Σκοπίων που παραβιάζουν
από τότε που υπεγράφει μέχρι τώρα την ίδια τη συμφωνία. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Στην πραγματικότητα η λογική ήταν άσε το ΣΥΡΙΖΑ να τα βγάλει, να κάνει τη βρώμικη δουλειά και εμείς να μείνουμε απ' έξω και να μην χρειαστεί να κάνουμε τίποτα. Αυτή ήταν η λογική της. Εντάξει. Δεν είναι λογική για εθνικά θέματα. Γιατί είναι στα άλλα το πολιτικό σύστημα στα εθνικά θέματα από το Κωσυφοπαίδιο μέχρι το Αιγαίο. Τώρα μην προκαλήσει άλλη συζήτηση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Βλέπεις. Δεν λογαριάζουμε ούτε τα δικά μας άμεσα τους φέροντα. Υπάρχει περίπτωση η Ισπανία να αναγνωρίζει το Κωσυφοπαίδιο, η Ρουμανία, χώρες οι οποίες έχουν δικά τους προβλήματα με απόσχηση. Εμείς έχουμε το Κυπριακή, την Κύπρο, πιο ξεκάθαρη περίπτωση κατοχής βόρειου τμήματος της Μεγαλονήσου και έχουμε και τον κίνδυνο της Θράκης, όπως ας πούμε διατυπώνεται από πλευράς Τουρκίας, και έχουμε βουλευτεί κατά τα άλλα σημαντικό άνθρωπο ευαίσθητο, ο οποίος με εξέπληξε, οφείλω να πω, αναφέρομαι στον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος πήγε και ψήφισε, γιατί αυτή ήταν η κομματική γραμμή. Είναι μια ντροπή. Λοιπόν, για να έρθουμε στην πολιτική πραγματικότητα, γιατί οδεύουμε και προς ευρωεκλογές, σε ένα πλαίσιο σουργελοποίησης που από χθες έχεις και πιξλάξ εντός Βουλής, που δεν είναι πρωτοφανές. Από το 65 έχουμε, τα διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής, διάφορα πεσταδικά. Τούτο εδώ όμως έρχεται σε μια συγκυρία όπου την ίδια στιγμή έχουμε και εκτός ευρωεκλογών τους Σπαρτιάτες, για τους οποίους εκκρεμεί και απόφαση του εκλογοδικείου για τις βουλευτικές εκλογές. Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Τώρα, συγγνώμη, εμένα μου είναι ιδεολογικά απεχθείς οι Σπαρτιάτες. Απ' την άλλη πλευρά όμως, για λόγους αρχής, πρέπει να πω ότι κανένα κόμμα το οποίο δεν έχει κάνει πράξεις οι οποίες θα το καταδικάζουν στο περιθώριο, να μείνει στο περιθώριο, να μείνει εκτός εκλογών κλπ. Δεν θεωρώ ότι είναι δημοκρατικό να αποκλείεται. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, αλλά ο Άριος Πάγος σου λέει, μισό λεπτό, ο Άριος Πάγος σου λέει... Ο Άριος Πάγος του λέει, ναι. Ο Άριος Πάγος. Ναι, ότι είναι fake, μουσαντένιο το σχήμα Σπαρτιάτες, ο ουσιαστικός αρχηγός είναι ο έγκλειστος για εγκληματικές πράξεις Κασιδιάρης Ηλίας. Είναι το πιθανότερο για πολλούς τουλάχιστον από τους βουλευτές, αν όχι για όλους, για πολλούς ότι ναι, αλήθεια είναι. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα αποδείξει. Ισχυρισμός είναι. Το πιθανότερο είναι ότι είναι έτσι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε. Και θες να σου πω και κάτι, αγαπητέ, γιατί θα τρελαθούμε σε λίγο. Στην Τουρκία είχαμε δια αλλεπάλληλες απαγορεύσεις κόμματος, συγκεκριμένα του κόμματος του πολιτικού Ισλάμ, αυτού που αργότερα έγινε το κόμμα του Ερντογάν. Ήταν τότε του Ερμπακάν ακόμα, αποσπιστή. Έχουμε περίπου 5-6 απαγορεύσεις και αντίστοιχα ονόματα. Έτσι. Κόμμα Ρετής, κόμμα... Τι να σου πω. Δεν διανοήθηκε κανένας να πει ότι α, ξέρεις, είναι το παλιό κόμμα και δεν του απαγορεύω να λειτουργεί. Έτσι. Δεν το είπαν ακόμα στον εμφύλιο πόλεμο ότι α, και η ΕΔΑ είναι μεταμφίεση του ΚΚΕ. Και άρα πρέπει να μπει και αυτή εκτός νόμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να λέμε ότι η δημοκρατία πρέπει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, πράγμα που είναι σωστό, αυτό έχει να κάνει με πράξεις, έχει με ιδέες. Οι ιδέες πολεμούνται με ιδέες. Οι πράξεις διώκονται ποινικά. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτά είναι αλφαβήτα. Και το ξεχνάμε τώρα, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Κατά τη γνώμη σου, στο βάθος κήπος, τι κρύβεται εδώ? Εγώ σου είπα με μια λέξη ότι εμένα μου είναι απεχθής αυτή η ιδεολογία. Θα πει ψηφίσμα στο κόμμα όμως. Εγώ δεν μπορώ να μη σεβαστώ το γεγονός αυτό.
Δεν θα σεβαστώ όμως, δηλαδή ως κράτος θα πρέπει να διώξω πράξη. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή αν κάνει κάτι το οποίο ας πούμε είναι παράνομο, θα πρέπει να διωχθεί αυστηρά. Τώρα, σε σχέση με εδώ, εδώ παίζονται πολλά παιχνίδια, είναι ξεκάθαρο. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι θα χάσει κάποιους ψηφοφόρους εάν οι Σπαρτιάτες συμμετάσχουν στις εκλογές. Κάποιους λίγους. Έτσι. Αυτός είναι ένας λόγος που δεν θέλει να συμμετάσχουν. Ακόμα και το θέμα της ελληνικής λύσης και της ασυλίας του αρχηγού της, του κυρία Κουβελόπουλου. Mm-hmm. Δηλαδή, να πω κάτι, γιατί θα παραφρονήσουμε σαν χώρα. Κάποιος βγαίνει και λέει ότι εμένα, ξέρετε, με τρολάρουν στο αυτό, με βρίζουν, με κάνουν έτσι, με παρουσιάζουν, μάλιστα. Με συκοφαντούν δηλαδή. Πολύ σωστά. Και λέει, α, ξέρετε, πίσω από όλα αυτά τα τρόλ είναι ο Βελόπουλος. Μπορεί να είναι. Πώς αποδεικνύεται. Τι ψάχνεις. Υπάρχει και μια κρατική αρχή. Μπορεί να ψάξει να βρει ποιοι είναι αυτοί πίσω. Να τους διώξει αυτούς. Και αν αυτοί ομολογήσουν, ξέρετε, με πλήρωσε ο Βελόπουλος ή δεν ξέρω εγώ τι μου έταξε για να κάνω αυτό, να ασκηθεί δίωξη και για τον Βελόπουλο. Με έναν ισχυρισμό. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μπορώ και εγώ να πω ότι ο Γιώργος ο Σαχίνης ήρθε και μου έκλεψε. Τώρα πώς ήρθε από τα... χθες το βράδυ από τα... από το Ηράκλειο, ας πούμε, πετώντας, ας πούμε, για να έρθει στην Αθήνα, να κλέψει και να γυρίσει να κάνει κόμπι. Εντάξει, είναι ένα θέμα, αλλά αυτό δεν πειράζει. Κάνουμε πως δεν το παρατηρούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Και καλά κάνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και λέει, ναι, εντάξει, να άρετε την ασυλία μου. Γιατί αν έλεγε μη την άρετε, είναι σαν να σπέβδουν όλοι να την άρουν, εκτός από το ΚΚΕ. Να ρωτήσω κάτι. Πόσες ασυλίες δεν έχουν άρει. Για πολύ συγκεκριμένα παραπτώματα. Για πολύ συγκεκριμένα παραπτώματα. Δεν έχουν πολλές φορές σχέση και με την πολιτική δράση. Να πούμε για τα Τέμπη για παράδειγμα. Μάλιστα. Να πούμε για τα Τέμπη. Αν πούμε για τα Τέμπη. Μάλιστα. Αν πούμε για τις υποκλοπές. Εντάξει. Πολύ δίκιο λοιπόν στο SL Press έγραψε ένας. Έθεσε ένα ερώτημα. Μπορεί να εμπιστεύεται ο Έλληνας τη δικαιοσύνη? Εγώ που θέλω να πιστεύω ότι είμαι θεσμικός, που θέλω να πιστεύω στους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος, συγγνώμη, αλλά απαντάω πως όχι. Και δεν απαντάω πως όχι λόγω προκατάληψης, απαντάω πως όχι διότι με υποχρεώνω να απαντήσω πως δεν εμπιστεύομαι. Πότε κινήθηκε για τις υποκλοπές και πού βρίσκεται? Αποδεδειγμένο σκάνδαλο. Και μην μου πει κάποιος δεν ενδιαφέρεται ο Έλληνας πολίτης, ενδιαφέρεται μόνο για την ακρίβεια. Δεν έχει σημασία τι ενδιαφέρεται ο Έλληνας πολίτης. Προφανώς ενδιαφέρεται πρωτίστως για να τα βγάλει πέρα ο Έλληνας πολίτης. Δεν τα βγάζει. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται όργια αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και η δικαιοσύνη να κρύβεται, να μην υπάρχει. Αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά, έχουμε διολυστήσει από δημοκρατικό πολίτευμα σε ένα δημοκρατικοφανές καθεστώς. Λυπάμαι που το λέω, στενοχωριέμαι που το λέω, θλίβει, είμαι 71 ετών, η δημοκρατία μας και πολλά προβλήματα μετά τη μεταπολίτευση, όλα αυτά τα 50 χρόνια, δεν ήταν να αντιζηλεύεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει προηγούμενο.
Ρωτάνε εδώ ακροατές, αφού σου στέλνουν την καλημέρα τους, εκτιμάς ότι μετά την απόφαση απαγόρευσης καθόδου του κόμματος Παρτιατών, που δεν ξέρω αν υφίσταται στην πραγματικότητα και ως κόμμα πια, αλλά τέλος πάντων, σε ευρωεκλογές θα έρθει και το εκλογοδικείο να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο κοινοβούλιο, και τι θα σημαίνει αυτό? Μπορεί, το πιθανότερο. Το πιθανότερο. Και θα μοιραστούν οι έδρες κλπ. Δεν έχουν συμβεί αυτά ακόμα και στις πιο άγριες, στις πιο ανώμαλες καταστάσεις. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, για παράδειγμα, έτσι, 49. Και κατά τη διάρκεια του. Λοιπόν, και σας λέω, μου είναι ιδιαίτερος απαιχθής, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο δημοκρατικός κανόνας πρέπει να τηρείται. Εάν έχουν πράξει κάτι, επαναλαμβάνω, να διωχθούν. Αλλά αν θέλω να θυμίσω και για τη Χρυσή Αυγή, επειδή πουλάμε δημοκρατική ευαισθησία και αντιφασιστική ευαισθησία, δεν ξέρω πώς να την πει κανείς. Όταν η Χρυσή Αυγή μπροστά στις κάμερες πήγαιναν στελέχη τους και ανέτρεπαν σε... δεν ήταν λαϊκή, ήταν ένα παζάρι, τέλος πάντων. Ανέτρεπαν τους πάγκους. Πάγκους που είχαν στήσει εκεί. Μπροστά. Δεν είχε ασκηθεί καμία δίωξη που θα έπρεπε να έχει ασκηθεί. Όταν κρίθηκε ότι δεν βοηθούσε την κατάσταση, τότε κινήθηκε η διαδικασία γρήγορα και είχαμε το γνωστό αποτέλεσμα. Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι εμένα με στενοχωρεί αυτό. Γιατί ανοίγει ένας επικίνδυνος οριστηρός δρόμος. Θέλω να θυμίσω δε ότι υπήρχε στον αέρα και η γνωστή θεωρία των δύο άκρων που δεν προχώρησε τότε. Έτσι. Αν βγάλουμε από τη μέση, τότε είχε στόχο το άλλο άκρο να νοσήριδα. Λοιπόν, με ό,τι στραβά μπορεί κανείς να καταλογεί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πολύ να ξεμπερδεύεις μαζί τότε, λέγοντας ότι είναι άκρο. Λοιπόν, και όλα αυτά τα περί δημοκρατικού τόξου κλπ. Ως πολιτική έννοια μπορεί να υπάρχει. Θεσμικά δεν μπορεί να υπάρχει. Τα κόμματα όλα που εκλέγονται μέσα σε νόμιμες εκλογές, όλα έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει το σύνταγμα. Φεύγω από αυτό και πάω στο άλλο, στη σουργελοποίηση, η οποία δεν είναι πρώτη φορά, απλά δεν είναι συχνό φαινόμενο. Μπουνίδη, πιξ-λάξ χθες στη Βουλή. Σήμερα ακούω ότι και δημοτικός σύμβουλος Γρονθοκόπης, αντιδήμαρχος στην Νίκαια, έχει ξεφύγει το πράγμα. Γενικά ζούμε μια σουργελοποίηση, αλλά αυτή η εικόνα στη Βουλή χθες πάλι. Άκουσε, δεν ήμουν παρόν στο επεισόδιο, δεν ξέρω, λένε πως τον έβρισε, ναι. Υπάρχουν και μάρτυρες. Για μένα είναι όποιος σηκώνει χέρι, έτσι, όποιος σηκώνει χέρι πρέπει να τιμωρείται για αυτό που έκανε. Είναι απαράδεκτο και πρέπει να τιμωρείται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα. Αλλά και αυτός ο οποίος βρίζει με τον πιο χειδαίο τρόπο πρέπει επίσης να τιμωρείται. Με το αντίστοιχο. Τα λόγια δεν είναι ίδια με τα έργα. Αλλά και η γλώσσα, ξέρουμε ότι πολλές φορές, ας πούμε, οξύνει τα πράγματα. Λοιπόν, δεν θα ήθελα λοιπόν ο ένας να ρηχθεί στην πυρά και ο άλλος να είναι το αθώο θύμα, γιατί οι μαρτυρίες λένε πως δεν είναι καθόλου αθώο. Τον έφερε τον άλλον, τον έβγαλα τα ρούχα του. Δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω αυτό, ότι ο άλλος δικαιολογημένα τον γλωσσοκόπησε. Όχι, θα πρέπει να τιμωρηθεί. Θα πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά. Να τιμωρηθεί όμως και το λεγόμενο θύμα, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, τέτοια επεισόδια δεν πρέπει να έχουν πέσει. Υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά υπήρχαν όχι τέτοιου είδους επεισόδια. Υπήρχαν, αρπάζονταν, έπεφτε και καμιά ψυγή στο πλαίσιο του πολιτικού πάθους. Έτσι. Εδώ τώρα είναι μια ιστορία η οποία περισσότερο είναι προσωπική. Γι' αυτό εγώ δεν δίνω μεγάλη σημασία ιδιαίτερη. Έχει να κάνει με αυτό που είπες, δηλαδή ότι όλη η κοινωνία
λόγω πολλών παραγόντων. Φαίνεται ότι έχει χάσει την ψυχραιμία της, δηλαδή ότι είναι στη ζήτα. Αυτό το φαίνεται στην ευρωεκλογική βία, τα οποία τα φαινόμενα που αποκαλεί δεν είναι πολλά. Πολλά από αυτά προϋπήρχαν και απλώς δεν καταγγέλλονταν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματική όξυνση του φαινομένου, η οποία οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικού νοικοκυριά, τα οποία είναι όλο ένα και μεγαλύτερες. Νομίζω ότι κάνεις μια ψυχρά ψύχρεμη τοποθέτηση. Έχει άλλα χαρακτηριστικά το χθεσινό απαράδεκτο γεγονός μες στη Βουλή. Εσχωρώ. Έχει άλλα χαρακτηριστικά όμως, δεν είναι πολιτικά. Παρόλα αυτά, να τα λέμε όλα, όλα τα κόμματα έσπευσαν να επωφεληθούν επικοινωνιακά και πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν έχει ψήγματα πολιτικής προέκτασης, το ερώτημα το δικό μου είναι άλλο. Δεν είναι η επιτομή της σουργελοποίησης ούτως ή άλλως του πολιτικού συστήματος το τελευταίο διάστημα? Πανταχώθεν από μεταγραφές, πασαρέλες, επικοινωνιακά, φούσκες, ευρωψηφοδέλτια που πόρο απέχουν από τις πραγματικές αγωνίες και ερωτήματα των πολιτών, και πάει λέγοντας, προφανώς υπάρχουν, γιατί δεν τσουβαλιάζουμε, και εξαίρετες υποψηφιότητες, αλλά εδώ περάσαμε ένα είδος πασαρέλας. Δίκιο έχεις. Είναι ένας κρίκος. Διαφορετικός από τους άλλους που ανέφερες, είναι ένας κρίκος όμως, αυτό που ονομάζεις ουδελοποίηση. Όμως, στη μεταδημοκρατία, γιατί το καθεστώς μας πια με τη βοήθεια των μίντια είναι μεταδημοκρατία περισσότερο παρά τη δημοκρατία με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονταν οι προηγούμενες γενιές, αυτά είναι σύμφυτα. Άρα έχουν και στον πολίτη ψηφοφόρο. Έχουν δίκιο. Ψηφίζει και τι διαλέγει? Τη φάτσα η οποία του είναι οικία από τη τηλεόραση. Ο Αυτιάς σαρώνει, λένε, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής της Συνάδελφωτίας. Ο συνάδελφός μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό έχει το κόστος. Ή θα έμπαινε σε μια διαδικασία όπου οι ευρωβουλευτές θα ορίζονταν το κόμμα, όχι υποχρεωτικά από έναν σιγό, γιατί κάποιος θα έλεγε, μα έχει προβλήματα να ορίζονται τον αρχηγό. Βεβαίως έχει προβλήματα μεγάλα. Θα μπορούσαν όμως να οριστούν σε ένα δημοκρατικό κόμμα από εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες, όπου οι επιλογές θα γινόντουσαν με βάση, ας πούμε, τι μπορεί να προσφέρει κάποιος στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι εκπροσωπεί, εάν πρέπει να το εκπροσωπεί, και τι μπορεί να προσφέρει. Γιατί είναι λίγες θέσεις σε ένα διεθνή θεσμό, σε ένα ευρωπαϊκό θεσμό, μεγάλο, όπου έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις μεγάλη δύναμη πολιτικού πυρός ως Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, εκτός των άλλων προβλημάτων, έχει τα εθνικά θέματα που απαιτούν να υπάρχει μια ισχυρή ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει τα οικονομικά της, έχει τα προβλήματα, τέλος πάντων, που επιβάλλουν τη φωνή της να ακούγεται πολύ δυνατά και έγκυρα. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό γιατί γενικότερα δεν συμβαίνει αυτό το οποίο πρέπει να συμβαίνει σε μια σειρά από τομείς, σε μια χώρα η οποία μας δηλώνει η κυβέρνηση ότι, παράδειγμα, δεν θέλω να μπω στα εθνικά τώρα, στην οικονομία πάει, ας πούμε, είναι αξιοθαύμαστη η πορεία της, ή η οποία χώρα, αν θέλετε να μου ζητήσετε τη γνώμη μου, θα σας έλεγα, σε προκαταλαμβάνω, ότι πάει από το κακό στο χειρότερο. Και αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσα πρόβλημα κίνδυνος χρεοκοπίας, αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις που είχαν γίνει και που έχουν δώσει ένα χρονικό περιθώριο. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο από εκείνο το οποίο οδήγησε στη χρεοκοπία. Περιορίστηκε να συρρυκνώσει, ας πούμε, τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις κλπ. Δεν έκανε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν μια νέα οικονομική δυναμική. Λοιπόν, αυτά που θα έπρεπε να είναι κεντρικά ζητήματα μαζί με όλα τα άλλα,
θεσμούς εθνικά κλπ. Είναι μια χώρα δηλαδή με πολλά πολλά προβλήματα και κινδύνους που θα έπρεπε να απορροφούν το 90% να κοινωνία θα αντιμετωπίζει όλα, έτσι, προφανώς. Αλλά και η Ελλάδα δεν μπορεί να μονοπολίζει τα εθνικά οικονομία, το ενδιαφέρον των πολιτών κατά 100%, αλλά θα έπρεπε στη συντηρητική πλειονότητα, δηλαδή στο 80%, να απασχολούν. Τίποτα. Έχουμε καταφύγει και σε αυτό βοηθάει η επιλογή που γίνεται σε επίπεδο πολιτικού συστήματος γενικότερα και μηδιακού συστήματος. Mm-hmm. Είναι δηλαδή και οι άρχουσες ελίτ που μας πρόχουν προς αυτό και πάει ο κόσμος σε έναν δρόμο ο οποίος δεν μας προετοιμάζει για τα χειρότερα, που δεν έρχονται έτσι πολύ μακριά, που είναι μπροστά μας, τα βλέπουμε, έτσι. Λοιπόν, πέρα από τις καθησυχαστικές διαδόσεις. Λοιπόν, αυτό το βλέπουμε πολύ απλά, δηλαδή η κυβέρνηση συζητάει, η απάντηση του εκπροσώπου της είναι και αφησενιστό. Η Ελλάδα που έχει από το αίμα της έχει πληρώσει τα οπλικά συστήματα ώστε να υπάρχει μια αποτροπή απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και στον τουρκικό επεκτατισμό. Θέλει και μας ζητάνε οι άλλοι να στείλουμε Patriot στην Ουκρανία. Και βγήκαμε διάφοροι ανόητοι άσχετοι, έτσι, που είναι ενδεικτικό πως βλέπουν τα πράγματα, λέει μα εδώ έχετε δώσει μια συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Αλήθεια είναι. Δεν δανείσαμε, δεν δωρήσαμε τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία εστάλει, διότι επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή η βολή με τα Patriot, η Σαουδική Αραβία έχει αναλάβει να πληρώνει, να κρατάει σε ετοιμότητα το σύστημα και γίνονται βολές. Όλο το προσωπικό, το στρατιωτικό προσωπικό που χειρίζεται το Patriot, rotation, πηγαίνει και αλλάζει, έχει εκπαιδευτεί στην πραγματικότητα επί πραγματικών συνθήκων, επί πραγματικών πληρών, σε Σαουδική Αραβία. Και όποτε θέλεις αυτή τη δυστυχία την φέρνεις πίσω. Στην Ουκρανία αντιδώσεις τέλειωσες. Την παραχωρείς. Έτσι. Μιλάμε για διαφορετική κατάσταση. Κάνουν αυτή τη σύγκριση. Και εμείς μιλάμε για να δώσουμε στην Ουκρανία, η Ελλάδα δεν έπρεπε να δώσει ούτε ντουφέκι. Διότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ανοιχτό πρόβλημα εθνικής ασφαλείας, δηλαδή που αντιμετωπίζει εχθρό. Μπορεί να είναι σύμμαχος στον ΝΑΤΟ η Τουρκία, αλλά είναι μια χώρα που απειλεί την εθνική την εδαφική σοκαιριότητα και την εθνική ασφάλεια. Λοιπόν, πώς γίνεται εσύ να συζητάς τέτοια θέματα? Συγγνώμη, αν δεν είναι εθνικό έγκλημα αυτό, τι είναι? Δεν καταλαβαίνω πραγματικά, δεν καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το ξεκόψω από την αρχή. Ακούστε κύριε, η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο. Δεν είναι Ισπανία. Δεν είναι Ολλανδία. Δεν είναι Ισλανδία. Δεν είναι Νορβηγία. Δεν ξέρω εγώ. Είναι μια χώρα μοναδική στην Ευρώπη. Υφίσταται επεκτατική πίεση και απειλή. Και έχει ανάγκη από όπλα. Δώστε μας αν έχετε και εσείς τίποτα περιεχόμενα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Και όχι να σου λέει ο Σόλτς, στείλε τους Patriot στην Ουκρανία. Μάλιστα. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να ακούσεις ένα σώμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο, το αποπληθώρησα όσο μπορούσα, αρκετούς ακροατές. Ο πρώτος μου λέει, πέστε στον κύριο Λιγερό με όλο το σεβασμό, δεν υπάρχει δημοσιογράφος που να μιλά με μαγνητοσκοπημένο βίντεο του Ψωμιάδη τρεις ημέρες. Για τον συνάδελφό σας το λέει, αυτό λέει, που είναι πρώτος αυτή τη στιγμή σε δημοφιλία. Η Κάρμεν μου λέει, αγαπητέ Σταύρο, ποιοι είναι οι επικίνδυνοι, τα μικρά κομματίδια τσόντες ή τα μεγαλύτερα με μανδύα δημοκρατικό φανές αλλά πρακτική ολοκληρωτική? Τώρα τι να απαντήσω. Μάλιστα. Τι να απαντήσω. Έχει δίκιο. Δηλαδή το καθένα αντιμετωπίζει διαφορετικό κίνδυνο. Μάλιστα. Ο Ορέστης. Οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι σας είπα είναι απεχθείς ιδεολογικά. Δεν είναι απειλή για τη δημοκρατία. Μπορεί να πει κανείς, θα μπορούσε να γίνει απειλή αν μεγάλων κλπ.
δεν βλέπουμε να έχει τέτοιες δυνατότητες, αλλά τέλος πάντων θα δεχτώ ότι αντιπροσωπεύει μία απειλή. Okay, εντάξει. Άρα, στο παραμικρό του παραστράτημα θα πρέπει να ήμασταν αμήλικτοι ως κράτος, ως πολιτεία. Τώρα τα μεγάλα κόμματα είναι αυτά τα οποία ευθύνονται που η χώρα έχει φτάσει. Μια χώρα βαθιά προνομιούχα, με ματιά στο χάρτη το δείχνει, μια χώρα με τεράστιες λιμνάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες και με έξυπνους ανθρώπους. Βλέπουμε πολύ καθαρά ότι υπάρχει εδώ θέμα. Αυτά έχουν την ευθύνη που αντιστοιχεί στο γεγονός ότι διακυβέρνησαν από έναν ή τον άλλο τρόπο. Άλλος φίλος μου λέει για ποια δημοκρατία μιλάμε όταν ένας φτωχός σχηματισμός θέλει 20.000 ευρώ παράβολο για να μετέχει και οι άλλοι χρωστούν και παίρνουν και κρατική επιχορήγηση και μετέχουν. Άλλος φίλος μου λέει εδώ ότι κύριε Λιγερέ, να μην ξεχνάμε ότι σε άλλες χώρες η ντροπή έχει ακόμη μία σημασία. Άλλος εννοεί για τις παραιτήσεις, άλλος λέει έχουν αδειάσει αποθήκες. Δίκιο δεν έχει, Γιώργο, δίκιο δεν έχει. Δεν είναι μόνο η Ισπανία που ανέφερες στην αρχή. Και σε άλλες χώρες. Δίκιο δεν έχει όμως. Για να είμαστε λογικοί. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί? Τέλος πάντων. Άθιγε γιατί γίνομαι πικρός. Συνέχισε. Ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα μου λέει: Σταύρο Λιγερέ, εδώ έχουν αδειάσει τις αποθήκες των νησιών από RBG, ρουκέτες RM70 και Stinger. Τι λέμε τώρα, λέει. Μην την ψάχνεις με τα Patriot. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν τα λέμε γιατί δεν θέλουμε, αλλά έχει δίκιο. Αυτό πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, άραγε. Πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Τώρα γιατί το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να υποθέσω. Για να γίνει αγαπητός στους Αμερικάνους και στους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια την ελληνική εθνική ασφάλεια. Ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή, τρέχουν και δεν φτάνουν. Για το ουκρανικό, επειδή ας πούμε έχουν εμπλακεί. Ωραία, το καταλαβαίνω, αλλά ποιος καταλαβαίνει την Ελλάδα, εάν δεν την καταλαβαίνει η δική μας πολιτική ηγεσία? Έτσι, λοιπόν, τώρα το να θέλω να γίνω αρεστός για να διεκδικήσω μια θέση, δεν ξέρω ποια θέση, όταν θα τελειώσω με την Ελλάδα, να με συγχωρείτε δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό ως εθνική υπηρεσία. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας, με αυτό το κλίμα, τι εκτίμηση κάνεις για την αποτύπωση ουσία στην κάλπη των ευρωεκλογών? Δεν θέλω να κάνω εκτίμηση. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία παίζει χωρίς αντίπαλο, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, με την εξής έννοια, θεσμικά υπάρχει. Το δεύτερο κόμμα είναι πάντα αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά πολιτικά, με την έννοια ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι ακριβώς πίσω από το πρώτο κόμμα και διεκδικεί να γίνει πρώτο, έτσι, δεν υφίσταται. Και αυτό είναι πρωτόγνωρο στην μεταπολιτευτική μας ιστορία. Μετά από το πρώτο μεταβατικό διάστημα του 1974-1977, είναι πρωτόγνωρο. Άρα, επαναλαμβάνω ότι η Νέα Δημοκρατία παίζει χωρίς αντίπαλο. Πιστεύω ότι θα πληρώσει ένα μεγάλο κόστος. Πιστεύω ότι... Μη μου κάνεις να σε διακόψω. Μη μου κάνεις δημοσκόπηση. Δεν το θέλω. Δεν σε ρώτησα αυτό. Εγώ φταίω. Ο τρόπος διατύπωσής μου είναι λάθος. Πώς πιστεύεις ότι θα προσέρθει ο Έλληνας πολίτης έχοντας αυτή την εικόνα? Με χαρά, μετέχοντας, βαρυγκωμώντας, απέχοντας, τιμωρώντας. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, διότι η αποχή μπορεί να έχει πολλές αιτίες. Την αδιαφορία μπορεί να έχει όμως σαν αιτία κάτι πολιτικό. Δεν με εκφράζει τίποτα και δεν πάω να ψηφίσω. Πρόσεξε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι πολιτικό. Δεν λέω ότι είναι το σωστό σωστή πολιτική στάση. Γιατί όποιος δεν πάει, στην πραγματικότητα ψηφίζει τα υπάρχοντα. Κατά αναλογία εκλογική δύναμη. Έτσι. Άρα η γνώμη μου είναι ότι νιώθει, πιστεύω, ο Έλληνας πολίτης την ανάγκη να διαμαρτύρεται.
σε ένα σημαντικότατο ποσοστό. Αυτό πιστεύω ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία κυρίως. Μιλάω πάντα σε σύγκριση. Το κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Μητσοτάκη, είναι το ποσοστό να έχει μπροστά το 2. Να μιλάει κάτω από 30%. Αυτή είναι η ανάγνωση. Δεν μπορώ να διεκδικήσω ακρίβεια προβλέψω, δεν κάνω δημοσκόπηση ούτε. Βεβαίως. Γι' αυτό είπα. Ίσως να φταίγα εγώ στην αρχική διατύπωση. Αισθάνεσαι όμως ότι ένα χρόνο μετά τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις η Ευρωκάλπη μπορεί να είναι μία βαλβίδα σοβαρού μηνύματος του εκλογικού σώματος προς άπαντες? Πιστεύω πως ναι, πως θα είναι. Και παίζει πάρα πολύ χρήσιμο ρόλο τα Τέμπη, στα οποία εσείς εκεί στο σταθμό σας έχετε παίξει πανελλαδικά, πρέπει να πω, καθοριστικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι μία γυναίκα άγνωστη μέχρι πρότινος, η οποία επέδειξε μεγάλη αξιοπρέπεια και ταπεινοφροσύνη και οργή μαζί, μιλάω για την κυρία Καριστιανού, κατάφερε με τους άλλους συγγενείς των θυμάτων να μαζέψει 1.400.000 υπογραφές. Όλα τα κόμματα μαζί αν προσπαθούσαν δεν θα τα κατάφερναν. Έτσι. Και αυτό ήταν μια έκρηξη οργής εκμάλης ελληνικής κοινωνίας. Αλλάζει λοιπόν κάτι? Πιστεύεις ότι, και έτσι θέλω να κλείσουμε γιατί ξέρω ότι έχεις πάντα εικόνα και διεθνώς, πιστεύεις ότι αλλάζει κάτι ιδίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες ή κάτι προσπαθούν να πουν αλλά χάνονται? Διότι βλέπω και τι γίνεται στα αμερικανικά πανεπιστήμια, δεν θα μπω εγώ τώρα στο πιανού το παιχνίδι παίζει μία και άλλη πλευρά, βλέπω τι γίνεται στην Ευρώπη. Αλλάζει κάτι? Αυτή είναι μια ξεχωριστή εκπομπή. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις όμως το στίγμα. Θεωρείς ότι πάει να αλλάξει κάτι ή προσπαθούν στην αγωνία τους ότι υπάρχει κρίση ταυτότητα στον αναπτυγμένο κόσμο γενικά να πουν κάτι? Είναι προφανές ότι η Δύση βρίσκεται σε μια παρακμή και εμφανίζει σημάδια παρακμής, τα οποία μπορεί να εμφανίζονται με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι η woke κουλτούρα η ονομαζόμενη. Το δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με το πώς η ίδια αντιλαμβάνεται τη σχέση της με τον υπόλοιπο κόσμο. 4 αιώνες η Δύση ήταν το αφεντικό του κόσμου. Αυτό πάει να αλλάξει. Η Ουκρανία παίζει καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Έχουν παίξει και άλλοι παράγοντες ρόλο. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί τέτοιου είδους μεταβάσεις ιστορικά μπορούν να σημαίνουν πόλεμο. Και πόλεμος μεγάλος. Ο πόλεμος μεγάλος εκ των πραγμάτων εμπλέκεται με τα πυρηνικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι περπατάμε σε δύσκολα μονοπάτια, παρότι ο μέσος πολίτης στον κόσμο όλο θεωρεί ότι η πυρηνική απειλή είναι πολύ μακριά. Δεν το πίστευε, ας πούμε, στον ψυχρό πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι στον ψυχρό πόλεμο φτάναμε κοντά στην πυρηνική απειλή, όπως το 1962 με την κρίση στην Κούβα, αλλά ήμασταν πολύ πιο ασφαλείς από ότι τώρα. Γιατί τότε οι πρωταγωνιστές είχαν συνείδηση ότι ναι, έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο κατόφλι το πυρηνικό, αλλά δεν πρέπει να το περάσουμε. Γι' αυτό και το αποφύγαμε. Σήμερα η διολύστηση είναι πολύ πιο εύκολη. Για λόγους που δεν είναι το παρόντος, για λόγους που έχεις να κάνεις, να έχει να κάνει με τον ραδιοφωνικό χρόνο σου. Σταύρος Λιγερός, θέλω να τον ευχαριστήσω. Ο επίλογος κρατήστε τον, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν είναι πολλές οι φωνές και στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, που τονίζουν αυτή την ιδιοποιώ διαφορά με άλλες κρίσεις μείζωνος σημασίας που εμπλέκονταν ακροθυγώς στα πυρηνικά. Εδώ δεν είναι έτσι και δεν το έχουμε αντιληφθεί ως κοινωνίες. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά, και μια κουβέντα για το SLPRES μας. Το είπες εσύ, εγώ το λέω κάθε φορά. Από τις καλύτερες αναλύσεις, οι οποίες δεν είναι ομοιομορφίας, είναι ένας πλούτος, ένας κήπος που ανθίζουν λουλούδια, είναι στο SLPRES. Και υπάρχουν πολλά άρθρα γνώμης, δημόσιας γνώμης. Καλημέρα, Σταύρο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά.